η Κρήτη στη μακραίωνη ιστορία της είναι γεμάτη από αγώνες απελευθερωτικούς και αμυντικούς των εισβολέων. Η σημερινή εορτή είναι η μεγαλύτερη του σύγχρονου ελληνισμού και της Κρήτης μας, γιατί αγωνιστήκαμε όλοι οι Έλληνες ενάντια στο φασισμό, στο φασισμό του Χίτλερ και του Μουσολίνη. Είχαμε χιλιάδες θύματα, γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε αδούλωτοι και το έχουμε αποδείξει σε πολλές άλλες περιόδους της ιστορίας μας. Αυτή όμως ήταν η μάχη εκείνη η οποία κράτησε πολύ ψηλά παγκόσμια τη λέξη ελευθερία. Και είμαστε κατά γενική ομολογία εκείνοι που ενάντια στο φασισμό του Χίτλερ ορθώσαμε το ανάστημά μας άοπλοι, μόνο με τα χέρια μας. Γι' αυτό και σήμερα που ο σύγχρονος φασισμός επιτίθεται με συγκεκαλυμμένο μανδύα της πολιτικής, οι πολίτες δεν πρέπει να ξεχάσουν ποτέ ότι ο φασισμός είναι ό,τι χειρότερο για την ελευθερία. Έτσι λοιπόν, μια και τότε αγωνιστήκαμε ενάντια στο φασισμό με γυμνά χέρια, με αυτά τα χέρια σήμερα δεν πρέπει να επιβεβαιώνουμε και να νομιμοποιούμε τον σύγχρονο φασισμό. Με αυτά τα χέρια λοιπόν, όταν έρθει η ώρα με την κάλπη, με την ψήφο μας, να απορρίπτουμε αυτά τα φασιστικά κόμματα. Αυτή είναι η σημερινή άποψη όλων των ελεύθερων πολιτών και των δημοκρατικών πολιτών. Αυτή εκφράζω και σε αυτή θα μείνω μέχρι τέλος. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γενικέ, πώς σχολιάζετε την απόφαση κυβέρνησης να διεκδικήσει το κατοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις στα θύματα της κατοχής? Είναι χρέος. Και όχι μόνο χρέος για να ξεχρεώσουμε, αλλά είναι χρέος προς εκείνους που έπεσαν, προς εκείνοι που έδωσαν το αίμα τους, ότι πρέπει έστω ένα συμβολικό, γιατί όποια και αν είναι αυτά τα χρήματα, εάν τελικά διεκδικηθούν και εάν τελικά δοθούν από την Γερμανία, τη χώρα εκείνη δηλαδή που είναι η πέτεια για όλη αυτή την ιστορία, εάν κάποια στιγμή δοθούν, δεν θα είναι μια επιβράβευση των αγώνων, γιατί κανείς δεν επιζητεί χρήματα για την πατρίδα του κάνοντας αγώνα ενάντια στον κατακτητή. Είναι όμως μια συμβολική σημασία για όλους εμάς που είχαμε τους πατεράδες μας, τους συγγενείς μας να δίνουν την ψυχή τους και τη ζωή τους και το αίμα τους για αυτή την ελευθερία. Συμβολική λοιπόν είναι όποια χρήματα και αν δοθούν κάποτε ή όποτε τα πάρουμε, θα είναι, σας είπα, μόνο και μόνο για την τιμή και την ηθική και τίποτε άλλο. Τη μάχη της Κρήτης, μια σημαντική μάχη η οποία ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διότι πραγματικά εδώ τα στρατεύματα, τα εκλεκτότερα στρατεύματα του Χίτλερ καθυστέρησαν αρκετές μέρες και δόθηκε η ευκαιρία στις δυνάμεις του Σοβιετικού στρατού να ανασυνταχθούν και να έτσι η έκβαση του πολέμου, όπως ομολογείται τουλάχιστον ιστορικά από τους τότε ηγέτες, κρίθηκε εδώ στην Κρήτη. Ήταν μια μάχη του λαού μας, είναι ένα ορόσημο για σήμερα και πρέπει να πούμε και να στείλουμε και αυτό το μήνυμα προς την Ευρώπη. Δεν οφείλουμε μονάχα εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες πολλά από την ελευθερία μας, αυτούς τους μαχητές που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Ολόκληρη η Ευρώπη οφείλει πολλά σε αυτούς τους μαχητές. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούν οι Ευρωπαίοι φίλοι και σύμμαχοί μας, να επιστρέψουν στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αλληλεγγύης των λαών, που έτσι ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να σταματήσει επιτέλους αυτή η ισοπεδωτική, καταστροφική πολιτική των κεντρικών κρατών της Ευρώπης εις βάρος των αδύναμων οικονομικά κρατών της Νότιας Ευρώπης. Αυτός ο διαχωρισμός, διότι πραγματικά, το επαναλαμβάνω, η Ευρώπη, η σύγχρονη Ευρώπη, οφείλει πολλά στον κρητικό λαό που αντιστάθηκε, στον ελληνικό λαό που αντιστάθηκε συνολικά και έγραψε μια από τις φωτεινότερες ιστορίες στην αντίσταση εναντίον των αριστικών στρατευμάτων. Όσο για τους σύγχρονους επίδοξους κληρονόμους αυτής της ιδεολογίας που αιματοκύλησε την ανθρωπότητα, να σταματήσουν επιτέλους την πατριδοκαπηλεία, διότι πραγματικά οι μάχες δόθηκαν από όλους τους Έλληνες συνολικά για την ελευθερία και τη δημοκρατία.